Το λόγο έχει ο κύριος Χρυσανθακόπουλος, βουλευτής του Ιερού Ορθόδοξου Συναγερμού. 8 λεπτά έχετε. 8 λεπτά έχουν και οι ομιλητές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου πραγματοποιείται μέσα από μια σοβούσα πολιτική κρίση. Είναι ένα νομοσχέδιο πολιτικής αδυναμίας που επιβλήθη με την δύναμη της πλειοψηφίας, με την αρχή της δεδηλωμένης, με την μη πτώση της κυβέρνησης ή στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Πράγματι, η αυλαία πέφτει. Το τέλος της μεταπολίτευσης δυστυχώς συνοδεύεται και με την πλήρη πτώση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και των θεσμών και των δομών που στήθηκε αυτό το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια. Θα έχουμε σαφώς μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ αυτή η κατάσταση που σήμερα υπάρχει. Οι αιτιάσεις που είπε ο Πρωθυπουργός ότι το πρόβλημα είναι να τελειώσουμε με το πελατειακό σύστημα, δεν νομίζω ότι έχουν αντιστοιχεία με τη σημερινή πραγματικότητα. Καταρχήν, το πελατειακό σύστημα που γνωρίσαμε παλιά χάθηκε από το νεοκομματικό που μετά και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε, μια εξυγχρονισμένη γραφειοκρατία που τελειοποίησε τις μεθόδους παράκαμψης των νόμων και των κανονών του ΑΣΕΠ κλπ. Το ζήσαμε αυτό και μάλιστα μάρτυρες είναι η ίδια η πρακτική των στελεχών που οδήγησαν σήμερα μια χώρα να υπόκειται πράγματι σε βάναυσες αποφάσεις, τις οποίες η ίδια δεν είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει προληπτικά για να υπάρχει διέξοδος. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μια ιστορική αναδρομή, την οποία την κάνω σύντομα. Πώς το ασφαλιστικό μας σύστημα κατέρευσε? Καταρχήν, όλα ξεκίνησαν πολύ παλιά, όταν οι τράπεζες διαγωνίζονται μεταξύ τους και έδιναν μίζες στα διοικητικά συμβούλια των εκατοντάδων ταμείων για το ποια τράπεζα θα πάρει τις εκάστοτες άτοκες καταθέσεις. Πρώτη λοιπόν φάση αυτή και πρώτο μεγάλο έγκλημα. Ακολούθησε μια μακρόχρονη πορεία στην οποία φτάσαμε στο χρηματιστήριο. Δόθηκε ή δεν δόθηκε εντολή κατά την κρίση του χρηματιστηρίου να επενδύσουν τα ταμεία, τα χρήματά τους για να ανακάμψει το χρηματιστήριο? Δόθηκε εντολή. Ήταν πολιτικό έγκλημα. Ακολούθησε μια άλλη φάση, όπου γιγαντώθηκε η παρακμιακή εξέλιξη, όπου τα δομημένα ομόλογα, με ευθύνες κάποιων εντολέων και με τις ευθύνες και των εντολοδόχων που στα διοικητικά συμβούλια ενέκριναν αυτές τις επιλογές, κυριάρχησαν. Η παρακμή στο μεγαλείο της. Γιατί εδώ μιλάμε για σκάνδαλα αόριστα, αλλά εδώ είναι ονοματισμένα. Έχουμε επίσης το άλλο μεγάλο πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων και την κατάρρευσή τους. Εισφοροαποφυγή μεθοδευμένη. Εισφοροδιαφυγή. Χρέη εργοδοτών. Χρέη προς τα ταμεία. Αυτασφαλισμένων. Αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε διαθρωτική δυναμική. Δεν υπήρξε μια εξέλιξη θετική. Ένα μεγάλο διάστημα, μάλιστα, το συντεχνιακό σύστημα, η κάθε κοινωνική κατηγορία να έχει το δικό της ταμείο, δημιούργησε ακριβώς και αυτές τις συνέπειες να υπάρχει και μια μεγάλη κοινωνική ανισότητα και ανισότητα συνταξιοδοτικών επιπέδων στην κλίμακα. Ακολούθησε η επόμενη φάση των μεγάλων έργων με την ανασφάλιστη εργασία αλλοδαπών. Και εδώ ακριβώς νομίζω ότι τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν μόνο να πληρώνουν και όχι να εισπράττουν. Και πήγαμε στην επόμενη φάση, όπου τα πράγματα έφτασαν σε αδιέξοδο. Επιχείρησε η κυβέρνηση Μύτη να συζητήσει το θέμα με ένα αδόκιμο τρόπο και θα έλεγε κανείς με μια τεχνοκρατική και όχι πολιτική προσέγγιση. Επίσης πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια διωγγώθηκε ένα φαινόμενο λαιλασίας των χρημάτων των ταμείων από υπερβολικές πλασματικές δαπάνες για νοσήλια και φαρμακευτικές αγωγές. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά αθρηστικά μαζί συναποτελούν ένα βόρβορο
καταστροφικό, πάνω στον οποίο έχει κοφεύσει και η προπροηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ξανά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟ σήμερα, διότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η επαναθεμελίωση του ζητήματος είναι βάναυσος και εντελώς άδικος. Μάλιστα θα έλεγα ότι και στο άρθρο 2 η αναφορά στη βασική σύνταξη σε διάφορους μετανάστες δίχως κριτήρια, σε μια κλίμακα, αν κάποιος έχει δουλέψει από 1 μέχρι 4.900 ένσημα θα πάρει, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Στην Πάτρα προχτές έγιναν οδομαχίες μεταξύ Σομαλών Μαροκινών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγονται Ρουμανόγυφτοι. Κανιά 800 από αυτούς, οι οποίοι μαχαιρώνανε και στις γειτονίες εκεί τους άλλους που τους παρεμποδίζανε να έχουν το μονοπόλιο της Ζητιανιάς, πέσανε και μέσα στην εκκλησία που παρευρέθηκε και ο ίδιος. Ήταν μια τραγική κατάσταση να βλέπουμε ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει εκεί μόνο για να ζητιανέψουν, όχι για να εργαστούν. Δεν θα εργαστούν ποτέ και θα τους δώσουμε και τη βασική σύνταξη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δίχως κριτήρια. Έχετε αφήσει πολλά κενά στις διατυπώσεις του νόμου που δεν διασφαλίζουν αυτό που θα έπρεπε. Μην μου μιλήσετε για ανθρώπινα δικαιώματα. Σε μένα ειδικά. Γιατί είμαι από τους πρώτους αλληλέγγυους όλους αυτούς που βασανίζονται και δίνω και προσωπικό παρόν. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα είμαστε κάθετοι. Πρέπει να τελειώνουμε αυτά τα φαινόμενα και να κάνετε και διάβημα στη ρουμανική κυβέρνηση για αυτούς που μας ξεφορτώνει εδώ πέρα, να τους ξαναστείλετε πίσω για να επιθύμει τους. Δεν θα μπλακώνει στην Ελλάδα όποιος θέλει. Εδώ τα πράγματα έχουν αγριέψει σε σημείο που δεν φαντάζεστε. Ο λαός θα ξεσηκωθεί σε ένα μεγάλο κύμα με το σύνθημα ανατροπή αυτού του συστήματος που τον οδήγησε εδώ. Και αυτό το κύμα θα επενδυθεί, είτε το θέλετε είτε όχι, από μια μεγάλη πατριωτική συνείδηση για την επιβίωση του λαού και του έθνους μας. Όπου θα ενωθούν οι Έλληνες με συνθήματα «Πρώτα η Ελλάδα», «Πρώτα οι Έλληνες εργαζόμενοι», «Πρώτα οι Έλληνες επιχειρηματίες», «Πρώτα τα ελληνικά προϊόντα», στα πλαίσια μιας κοινωνικής αλληλεγγύης, στην οποία σας πληροφορούμε δεν θα υπάρχει κανείς ρατσισμός για κανένα ξένο. Αλλά δεν θα είναι όμως και επιθυμητό να μας τους φορτώνουν τεχνιέντος. Και βέβαια για να υπάρξει κάθαρση σε αυτό το θέμα, διότι όσο δεν υπάρχει κάθαρση δεν εξηλώνεται κανείς, ο λαός και αύριο στον δρόμο θα το φωνάξει. Οι κλέφτες να το πληρώσουν, το τίμημα της πράξης τους, οι υπηρεσίες τους που είναι τεκμήρια κλοπημαίων και αθέμητου πλουτισμού θα πρέπει να δημευτούν. Αυτό είναι το αίτημα, το παλαϊκό, το οποίο στρέφεται σε μια πολιτική ηγεσία. Η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα συγκρουστεί με τον εαυτό της, τους 200 βαρόνους, οι οποίοι είναι είτε επιχειρηματίες, είτε πολιτικό προσωπικό και έχουν οδηγήσει τη χώρα εδώ, ή με σύμμαχο τα μέσα ενημέρωσης, της συνενοχής, θα μας οδηγήσετε σε αδιέξοδο και σε μια χρεοκοπία. Δεν είναι χρεοκοπία ιδεών αυτή. Δεν είναι χρεοκοπία πολιτικού προγράμματος. Δεν είναι χρεοκοπία και διάσπαση πολιτικού κόμματος. Είναι κατάρρευση μιας προοπτικής ενός ολόκληρου λαού. Νομίζετε ότι η ταχύτητα που θα πάρει αυτή η εξέγερση δεν θα συμπαρασύρει τα τεχνάσματα της προσπάθειας απροσανατολισμού και εγκλωβισμού με ψεύτικα συνθήματα, με επίκληση δίθεν ειδικών συνθήκων κλπ. Θα είναι τόσο βίαιη αυτή η αναμέτρηση που θα συμβολιστεί, να το θυμόσαστε, με δαχτυλοδικούμενους υπαίτιους των εξελίξεων. Δεν ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός σήμερα, και τελειώνω με αυτό, με την υποχρέωσή του να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, όχι για τα προσωπικά του ψεύδη, όχι γιατί διόρισε στην Αχαΐα 1.000 αστυνομικούς το 1993, όταν ήταν ο ίδιος κυβερνητικός βουλευτής και σήμερα μιλά για πελατειακό κράτος. Όχι γιατί σήμερα λέει αυτά τα οποία πριν από 2 χρόνια κατάγγελνε ως αντιλαϊκά. Όχι γιατί η πρακτική σας είναι και αναποτελεσματική συν της άλλης, αλλά γιατί αυτός ο ελληνικός λαός θέλει αλήθειες αυτοκριτικής και θέλει κάποιον που διορίζει ο ιονδήποτε, ακόμα και υπουργό του, ας είναι και απλώς του συνεργάτης, να μην μιλάει για πελατειακό σύστημα σε αυτόν τον κόσμο που ήταν όμηρος για δεκαετίες εκβιασμού, εξαγοράς και εξυπηρέτησης.
Μην νομίζετε, αγαπητέ Υπουργέ, ότι τα πράγματα θα πάνε τόσο ομαλά. Αυτό που βράζει μέσα στον ελληνικό λαό δεν είναι ένας απλός τιμός και μια αγανάκτηση. Είναι μια ιερή οργή. Και να ξέρετε ότι θα εκφραστεί, και εμείς θέλουμε να εκφραστεί, και τελειώνω με αυτό, δημιουργικά αυτή η δυναμική. Όχι με στήρα ανατροπή, προσωποποίηση συγκρούσεων και εκτελέσεις ατόμων, αλλά με θεσμική αναδιοργάνωση του κράτους, με πλατιά εθνική λαϊκή συμμαχία, σε ένα κίνημα που θα δώσει λύσεις για να επιβιώσουμε ως λαός και έθνος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσανθακόπουλο.